Λοιπόν, 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 έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα εδώ, το οποίο το έχω μαζέψει από ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο «Νεοπουριτανισμός versus ψευδοαπελευθέρωση». Ρωτάει μια νεαρή φίλη. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και να την προτείνω ως θέμα για βίντεο. Και η πρόταση σου έχει γίνει αποδεχτή. Γονείς και συγγενείς παρατηρώ ότι όταν μιλούν μεταξύ τους ασχολούνται πολύ όχι με το να συζητήσουν τα νέα τους, αλλά με το να μιλήσουν για τα νέα των παιδιών τους. Εγώ έχω ζητήσει από τις γονείς μου να μην απαντούν στις ερωτήσεις συγγενών για μένα όταν δεν είμαι μπροστά, γιατί είναι η προσωπική μου ζωή και δεν αφορά κανέναν και πολύ καλά έπραξες. Άλλωστε, αν θέλουν τόσο πολύ να μάθουν, ας ρωτήσουν εμένα την ίδια και όχι τους γονείς μου. Σωστά! Αλλά μου φαίνεται περίεργο που θεωρείται φυσιολογικό να συζητού για μένα επειδή είμαι η κόρη του ανθρώπου που κάνουν παρέα. Πώς προστατεύουμε την προσωπική μας ζωή από όλο αυτό, <ΣΣΣΣ> είναι ένα εξαιρετικά κέριο ερώτημα και θίγει ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πολλά, εάν όχι όλα, τα ενήλικα παιδιά των Έλληνων και των Ελληνοκυπριακών γονιών είναι αγαπημένο θέμα συζήτησης, όχι η δικιά μας η ζωή, όχι το τι κάνουμε ή το τι δεν κάνουμε εμείς, αλλά το τι κάνουν ή τι δεν κάνουν τα παιδιά μας. Είναι, μια, είναι ένα πρόβλημα πολύ διαδεδομένο, το οποίο ξεκινάει από το δημοτικό σχολείο, από τον υπηαγωγείο, μη σας πω, ή από τότε που γεννιέται ένα παιδί. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι γονείς λανθασμένα, εσφαλμένα, θεωρούν τα παιδιά τους κτήμα τους, θεωρούν τα παιδιά τους προέκταση του εαυτού τους και θεωρούν ότι η δική τους η ζωή δεν έχει καμία αλλαγή και κανένα διαχωρισμό από τη ζωή των παιδιών τους. Με πιο απλά λόγια, εγώ μπορεί να μην κάνω και τίποτα σπουδαίο, εγώ μπορεί να μην έχω καταφέρει να κάνω αυτά που ήθελα, όμως τα καταφέρνει το παιδί μου ή εγώ μπορεί να έχω ένα σωρό προβλήματα, αλλά πιο σημαντικό είναι ότι έχει προβλήματα το παιδί μου. Γιατί πολύ συχνά οι ελληνοκυπριακοί γονεί, χρησιμοποιώ έτσι μια χα... λέξη που δεν είναι δόκιμη για αστείο, βρίσκουν ευχαρίστηση αδιστική, θα έλεγα, στο να συζητούν τι προβληματικέ καταστάσει των παιδιών του ή αυτέ που ήδη θεωρούν ω προβληματικέ καταστάσει των παιδιών του. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα συμβαίνει επειδή, όπως είπα προηγουμένως, θεωρούν τα παιδιά τους τους ανήκουν, ότι είναι χτήματα τους και ό,τι συμβαίνει στη ζωή των παιδιών τους αντανακλά και στη δική του τη ζωή όχι μόνο αν τα και στη δική του τη ζωή, αλλά έχει να κάνει με τη δική του τη ζωή, ότι είναι δικό του θέμα. Είναι δικό του θέμα, δηλαδή, αν ο γιο του ή η κόρη του έχει σχέση, δεν έχει σχέση, αν είναι παντρεμένο, αν χώρισε, αν έχει παιδιά, αν δεν έχει παιδιά, ότι είναι δικό του ζήτημα. Τι είναι σαν να μιλάνε για τον εαυτό τους, ότι η ζωή του παιδιού τους είναι και δική τους ζωή. Και το δεύτερο πρόβλημα, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο παρατηρείται αυτό το ζήτημα, είναι ότι οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν επαφή με τα δικά τους συναισθήματα και δεν ξέρουν τον εαυτό τους ώστε να μιλήσουν για τον εαυτό τους, δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους είναι πολύ πιο εύκολο αντί να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει σε εμάς, αντί να μιλήσουμε για το τι νιώθουμε εμείς, αντί να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση για το πού βρισκόμαστε, πώς είμαστε, δεν θέλαμε να είναι καλύτερο στη ζωή μας, τι μας αρέσει από τη ζωή μας και τι παίζει, είναι πολύ πιο εύκολο να συζητήσουμε για άλλους ανθρώπους. Και οι άλλοι άνθρωποι που είναι πιο κοντά σε μας είναι τα παιδιά μας. πολύ λίγοι άνθρωποι έχουμε ουσιαστική επαφή με τον εαυτό μας, με τον υποσυνείδητο εαυτό μας, με τα συναισθήματα μας, με τις σκέψεις μας και με την κατάσταση της ψυχικής στην οποία βρισκόμαστε. Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουμε την ψυχοσυναισθηματική οριμότητα ώστε να ενασχοληθούμε σοβαρά και ουσιαστικά με εμάς που το μόνο πρόσωπο που δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε να ασχοληθούμε σοβαρά και ουσιαστικά είναι ο εαυτός μας. Και η μόνη ζωή για την οποία μας πέφτει λόγος είναι η δικιά μας η ζωή και όχι η ζωή των άλλων. Χρειάζεται όμως πνευματική παιδεία. Χρειάζεται συναισθηματική νοημοσύνη, χρειάζεται ψυχοεκπαίδευση, χρειάζεται ψυχοθεραπεία σε κάποιε περιπτώσει, για να μπορέσει ένα άνθρωπο να συνδεθεί ουσιαστικά με τον εαυτό του. Γιατί όπω έχουμε πει πολλέ φορέ εδώ πέρα στα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που κάνουμε στο κανάλι μα, πολλοί άνθρωποι κουβαλάνε στι βα... στις πλάτε του δυσβάσταχτα βάρη από εσωτερικού δαίμονε που δεν έχουν αντιμετωπίσει, από τραύματα που έχουν μαζέψει στην πορεία της ζωής τους και ποτέ δεν έχουν κάνει θεραπευτική δουλειά με αυτά. Άρα είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πάρει καμία ψυχοθεραπευτική βοήθεια, δεν έχουν πάρει καμία ψυχοεκπαίδευση, δεν έχουν κάνει κανένα πνευματικό αγώνα για να συμφιλειωθούν με το μέσα τους. Είναι πολύ δύσκολο με αυτούς τους ανθρώπους να ξέρουν πώς νιώθουν, να ξέρουν πώς είναι, να ξέρουν που βρίσκονται, δεν το αντέχουν και έτσι κάνουν κάτι εύκολο που είναι να ασχολούνται με τους άλλους. Γιατί όταν ασχολούμαστε με τους άλλους, φεύγουμε την ευθύνη από πάνω μας. Ακόμη και όταν λέμε απέτυχα ως γονιός και το παιδί μου δεν έχει περάσει στην ιατρική σχολή ή βιώνω ή θα σας θυμίζω ένα πρόσφατο βίντεο και το παιδί μου ενώ πέρασε στην ιατρική σχολή αποσύρθηκε και πήγε να σπουδάσει αυτό πραγματικά Ούσταρε. Ακόμη και όταν κλαίγονται δηλαδή. Πω, πω, πόσο χάλια είμαι γιατί η κόρη μου έχει αποτύχει και έχει αποτύχει στη δουλειά τη, έχει αποτύχει στι σπουδέ τη, έχει αποτύχει στο γάμο τη ή ο γιο μου έχει αποτύχει στη δουλειά του, στι σπουδέ του, στο γάμο μου. Πω, και είμαι πολύ στενοχωρημένο και είμαι πολύ δυστυχισμένο. Ακόμη και όταν κλαίγονται, το κάνουν ανώδυνα, επειδή ο άλλο θα του πει μαδευτέ εσύ, ή μπορεί να είσαι όντω μια πολύ καλή μητέρα, αλλά η μπορει να εισαι μια πολυ καλη μητερα αλλα η κορη σου να πήρε το λάθο δρόμο και να παράτησε την ιατρική, για παράδειγμα. Ε, ξαναλέω, είναι εξαιρετικά δύσκολο, εξαιρετικά επώδυνο, οδυνηρό για τους περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον εαυτό τους επειδή είναι απέδευτοι ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Μπορούμε να παιδεύσουμε τους γονείς μας μπορούμε να εκπαιδεύσουμε, να ψυχοεκπαιδεύσουμε τους γονείς μας, μπορούμε να εμφυσίσουμε διάθεση για πνευματικό αγώνα και πνευματική δουλειά στους γονείς μας. Όχι, όχι και όχι, δεν γίνεται. Ψυχολόγοι να είμαστε ήδη, ψυχοεκπαιδευτές να είμαστε ήδη, δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους γονείς μας. Δεν γίνεται. Ο μόνος που μπορεί να εκπαιδεύσει τον άλλον είναι ο γονιός όταν το παιδί είναι ανήλικο είναι μικρό και το μεγαλώνει. Όταν διαπαιδαγωγεί το παιδί, ένας γονιός, εάν έχει ο ίδιος πνευματικότητα, εάν είναι ο ίδιος ψυχοεκπαιδευμένος, αν ο ίδιος έχει υγιή σχέση συναισθηματικά με τον εαυτό του, μπορεί να εκπαιδεύσει και το παιδί του. Στο σεμινάριο που θα κάνουμε αυτό το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2022 στην Ελλάδα, 18 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου στην Αθήνα και 22 Ιουλίου στο Ηράκλειο, που έχει τίτλο «Πώς μπορούμε να έχουμε υγιείς ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας» θα αναφερθούμε εκτενώς ουσιαστικά σε αυτό το θέμα. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να συνδεθεί ουσιαστικά με τον εαυτό του πρώτα για να μπορεί να συνδέεται και με τους άλλους και στο μέρος εκείνο του σεμιναρίου που θα μιλήσουμε για τις σχέσεις γονιών με παιδιά θα μιλήσουμε για όσους είναι Γονεί που έχουν παιδιά τώρα που μεγαλώνουν για το πώ μπορούν ουσιαστικά να ψυχοεκπαιδεύουν τα παιδιά του, ψυχοεκπαιδευόμενοι ίδιοι και για όσου είναι ενήλικες και οι γονεί του απογοητεύουν λόγω έλλειψη παιδεία, πώ μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα των τοξικών γονέων. Ναι, είναι τοξικοί οι γονεί οι οποίοι κάθονται με του φίλου του και συζητάνε για τα παιδιά του και δεν συζητάνε για τον εαυτό του. Αν του είχα όλου εδώ πέρα μαζεμένου μπροστά μου, θα του έλεγα Get a life! που λένε στα αγγλικά. Βρείτε μια δικιά σα ζωή. Ζήστε τη ζωή σα. Ασχοληθείτε με τον εαυτό σα. Δεν μπορούμε όμω να το επιτύχουμε αυτό. Ακόμη και αν δουν αυτό το βίντεο οι γονεί που κάνουν αυτά τα πράγματα, θα σου πούνε ότι βλακίε λέει αυτή η ψυχολόγο. Ψυχολόγοι λένε αυτά που, που του καπνίσει. Αυτή τα λέει Βερεσέ. Δεν στοιχίζει και κάτι να τα λέει. Είναι βλακίε που λέει. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και α θυμηθούμε τους ναρκισσούς, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έναν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας που ποτέ δεν παίρνουν ευθύνη για αυτό που συμβαίνει στη ζωή τους και γι' αυτό το κακό που προκαλούν ήδη. Άρα οι γονείς οι οποίοι συζητάνε για τα παιδιά τους με τους φίλους τους μπορεί να είναι και να μπορεί και όχι. Δεν έχει σημασία όμως αυτό που έχει σημασία για να προστατεύσουμε εμείς την προσωπική μας ζωή είναι το εξής ακόλουθο. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι οι γονεί μα έχουν αυτή την στάση ζωή να συζητάνε τα προσωπικά μα με του φίλου του. Γιατί δεν είναι μόνο οι φίλοι του που ρωτούν ερωτήσεις και οι γονεί σου δεν πρέπει να απαντήσουν. Πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα ε, κατάλληλο για να μπει αυτή η ερώτηση. Δηλαδή, για να πάω εγώ να ρωτήσω μια φίλη μου, τι κάνει η κόρη σου με εκείνον τον κόμμα που έχει σχέση, για παράδειγμα. Πρέπει να το σηκώνει το κλίμα τη συζήτηση. Πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη μια τέτοια ερώτηση για να την κάνω. Γιατί μπορεί η φίλη μου να πει και εσένα τι σε νοιάζει. Δηλαδή να, μου, να με κόψει. Οπότε εγώ να σκάσω και να μην ξαναρωτήσω κάτι. Δηλαδή και οι γονεί σου σημαίνει ότι αρέσκονται σε τέτοιου είδου συζητήσει. Τι να κάνει για να προστατεύσει την προσωπική σου ζωή. Δυστυχώ δεν υπάρχει άλλο τρόπο από το να μην μοιράζεσαι την προσωπική σου ζωή μαζί του. Εάν οι γονεί σου και οι γονεί του οποιοδήποτε, όπου καθίσουν και όπου σταθούμε, του φίλου του, του γείτονε του, του συγγενεί του, του άλλου αργόσχολου, που δεν α, είναι αργόσχολοι επειδή είναι τεμπέληδε να ασχοληθούν ουσιαστικά με τη δική του ζωή και τη σχέση του με τη δική του ψυχή και τη σχέση του με τον εαυτό του και ασχολούνται με τα παιδιά του και με τα παιδιά των αλληλονών. Αν έχει υποπέσει στην αντίληψη μας ότι είναι αργόσχολοι και κάνουν αυτό το πράγμα, δεν τους δίνουμε τροφή. Δεν του δίνουμε πληροφορίε. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα. δηλαδή θα ήταν ιδανικό οι γονεί να ήταν κατανοητικοί, οι γονεί να ήταν ε, ενσυναισθητικοί, να μπορούσαν να ακούσουν τα παιδιά του ενεργητικά και να στηρίξουν τα παιδιά του ουσιαστικά όταν συμβαίνει κάποια δυσκολία. Θα ήταν ιδανικό οι γονεί να μην επέβαλαν τι δικέ του απόψει και υπεπιθύσει στα παιδιά του, όμω επειδή δεν ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία, αν αντιλαμβανόμαστε ότι οι γονεί μα συζητάνε την προσωπική μα ζωή δεξιά και αριστερά, επηρεάζονται από τι απόψει που θα του πει μια η θεία και ο άλλο ο θείο και ο ένα και ο άλλο, και έρχονται μετά και τι μεταφέρουν και δημιουργείται ένα τοξικό κλίμα, δεν δίνουμε πληροφορίε. Οπότε, άμα δεν έχει πληροφορίε, τι θα πει. Δεν θα έχει κάτι να πει. Γιατί όπως είπα και προηγούμενος, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους γονείς μας. Θα ήταν ιδανικό. Οι γονείς μας δεν ήταν πνευματικοί οι άνθρωποι, οι γονεί όλων, κατανοητικοί, συζητήσιμοι, επικοινωνιακοί, να κάναμε επικοδομητικές συζητήσεις μαζί τους, οι οποίες να μας βοηθούσαν στο να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να αγαπήσουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους, θα ήταν όλα τέλεια σε, αυτή, σε μια οτοπία ίσως. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Αν είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να φροντίσουμε εμεί ήδη στη δικιά μα τη ζωή δύο πράγματα. Το πρώτο, να αποκτήσουμε εμεί οι ίδιοι ουσιαστική σχέση με τον εαυτό μα μέσα από την ψυχοεκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία και την πνευματικότητα. Και το δεύτερο, να δημιουργήσουμε ένα υγιέ δίκτυο κοινωνικών, κοινωνικό δίκτυο ανθρώπων γύρω μα, με του οποίου να μπορούμε να συζητούμε ουσιαστικά και όχι κουτσομπολίστικα έχετε στη ζωή σας τουλάχιστον ένα άνθρωπο, τουλάχιστον δύο ανθρώπους, που όταν θα σας ρωτήσουν πώς είσαι σήμερα, να μπορείτε να απαντήσετε ειλικρινά, δεν είμαι και τόσο καλά σήμερα. Ξύπνησα από το πρωί και νιώθω μια ακηδία, νιώθω έτσι μια βαρι... νιώθω βαριά, βαριά τη διάθεσή μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να μου συνέβη. Είναι οι ορμόνες μου, είναι η αλλαγή του καιρού, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με κάποια από τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους της ζωή μου. Δεν είμαι και τόσο καλά και το ψάχνω. Δηλαδή να δύο ένα ή δύο ανθρώπους τουλάχιστον με τους οποίους να μπορούμε να έχουμε ουσιαστικέ συζητήσεις, ψυχοφέλιμες συζητήσεις, που να ψάχνουμε να βρούμε την αιτία των προβλημάτων μας και όχι να διασπούμε την προσοχή μας συζητώντας για τους άλλους. Ανθρώπους με τους οποίους να σχετιζόμαστε από καρδιά και από ψυχή. Και αυτή είναι πραγματική φίλη. Γιατί κάποιο με έχει ρωτήσει κάπου ποια είναι η διαφορά του γνωστού από το φίλο. Η διαφορά του γνωστού από το φίλο ότι είναι με ένα γνωστό συζητά, με έναν άνθρωπο που είναι γνωστό σου συζητά επί περιστατικών. Πώ πήγε η μέρα μα σήμερα, τι καλό που είναι ο καιρό, πώ περάσατε στο τάδε μέρο που πήγατε, Πώ έχει ακριβή η βενζίνη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ενώ με έναν άνθρωπο που είναι φίλο συζητά ουσιαστικά ζητήματα ψυχή και καρδιά. Με έναν γνωστό μπορεί να συζητά κουτσουμπολιά. Με έναν πραγματικό φίλο θα συζητήσει την ουσία σου. Και οι συζητήσει θα είναι επί τη ουσία. Την αγάπη μου σε όλου.